κάνεις, πέτα κάτι. Τι να πετάξω με αυτά που μου έχεις δώσει, εγκεφαλικό θα μου έρθει. Να σας πω, θα φύγω. Ακούτε τι σας λέω, θα φύγω, είπα. Σταμάτα, βρε Μαρία, τη μουρμούρα. Σταμάτα, βρε κορίτσι μου, πάνω από το κεφάλι μου, την κρίνια μάτια. Με έχεις τρελάνει, δεν βλέπεις χαρτιά, παίζουμε. Ορίστε, πάρ' το να δω τι θα καταλάβεις. Α, τελικά τα αποφάσισα, θα πάρω από κάτω. Από το πακέτο θα πάρεις. Γιατί? Γιατί όση ώρα μίλαγα εγώ με τη Μαρία, εσύ το σήκωσε στο χαρτάκι και το κρυφοκοίταζε. Εγώ? Ναι, εσύ. Μη χειρότερα, άκου, σήκωσα το χαρτάκι και κρυφοκοίταγα. Και μιλέ, μη μου κάνεις εμένα την Κινέζα, σε είδα από το πακέτο, είπα. Α, παπά, αυτή η γυναίκα μάτια και στον κόλο έχει, τέλος πάντων. Α, δεν πειράζει, καλό κι αυτό. Να σας πω, θα φύγω, είσαστε, άντε μη σας πω τι είσαστε. Φεύγω, καλέ, φεύγω. Στο καλό. Σιγά μη φύγω, έτσι το είπα για να σας φοβερήσω. Ναι, και φοβηθήκαμε. Τέλειωνε καλέ και εσύ παίζει, τι ώρα θα. Ω, παπά, ανοίχτωσε. Δεν παίζω άλλο, εγώ βαρέθηκα. Τελειώσαμε. Όχι βαρέθηκες, Νατάσα, όχι βαρέθηκες. Χάνεις και γι' αυτό εγκαταλείψεις. Τέλος πάντων, εγώ λοιπόν κερδίζω. Εντάξει, μωρέ, κερδίζεις. Αμαρό κάνεις κάθε φορά, αμάν πια. Αχ, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, πάλι κέρδισα. Άντε, μπράβο, άντε, μπράβο, να πούμε και καμιά κουβέντα. Τι έγινε, ρε Μαριό, με το σάι σου φύγανε? Ναι, φύγανε. Στο καλό να πάνε οι άνθρωποι και να αργήσουν να μας ξανάρθουν, γιατί, βρε Μαρία μου, αυτή η γιαγιά σου η Μαριτσού με στη στρίτσα και την γκρίνια ήταν. Ναι, η αλήθεια είναι πως ήταν κάπως γκρινιάρα, αλλά εγώ την ψυχολόγησα. Τελικά ήταν πάρα πολύ καλή κυρία. Ναι, καλός άνθρωπος δεν λέω, γιαγιά μου είναι, την αγαπώ, αλλά καλά κάνανε και φύγανε, γιατί παρολίγο να χωρίσω με το Στέλιο. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι για τους συγγενείς, καλοί και άγιοι, αλλά μακριά και αγαπημένοι. Αχ, βρε κορίτσια, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Εμείς με τους δικούς μας δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αντωνία, χαθήκαμε. Ο Θεός να λέει μας, Αντωνία, το δευτό με κάναμε. Ο Θεός να μας λυπηθεί, Αντωνία, τι θα κάνουμε, καήκαμε. Αντωνία, έρθει ο Άρκωνας ο Κυλκής από το Χάμπον. Έρχεται, Αντωνία, ο Αρκούδος από το Κυλκής, έρχεται ο Χάμπος. Αμάν, βρε Παρθένα, δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Σταμάτα, βρε Νατάσα μου, αυτό το κατάλαβα. Εσύ σου ρουκλεμέ τώρα τι κάνεις, ό,τι λέμε εμείς το ξαναλες εσύ μετά. Ε, κάποιος, βρε παιδιά, πρέπει να μεταφράζει μέσα αυτό το σύριαλ για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έλα, σταματήστε, βρε κορίτσια, αμάν, βρε Παρθένα, νέα που μας έφερες κι εσύ, όλα τα είχαμε, ο Χάμπος μας έλειπε. Έρχεται ο Χάμπος. Κορίτσια, σε στόπα, δεν σε στόπα. Εγώ σου γνωστό μετακομίζω και θα κάνετε να με δείτε πόσο καιρό είπαμε θα μείνει ο Χάμπος στην Αθήνα. Μια βδομάδα με είπε. Μια βδομάδα θα κάνετε να με δείτε. Νατάσα, δεν θα μας αφήσεις έτσι. Δεν θα μας το κάνεις αυτό. Όχι, Νατάσα, δεν είναι καθόλου σωστό. Γιατί, μια χαρά σωστό είναι. Νατάσα, θυμάσαι που είχες πάθει ανεμοβλογιά και είχες πετάξει κάτι καντήλες να στα μούτρα και είχες γίνει ανατέρας και δεν ερχόταν κανένας να σε δει. Ποιο ξημερό βραδιό ζόταν στο σπίτι σου, ε? Το θυμάσαι, εγώ το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι και. Ε, τώρα είναι ώρα να βγάλεις την υποχρέωση. Όρισε τελείως, τρελή. Τι σχέση έχει ο Χάμπος με την ανεμοπλογιά? Χειρότερος είναι ο Χάμπος, Νατάσα μου, χειρότερος. Αχ, σταμάτα και εσύ, βρε Παρθένα, τις υπερβολές. Ορίστε και την άλλη φορά ήρθε, τι μας έκανε, φώναξε, μετά την πέρασε. Ναι, αλλά αυτή τη φορά δεν θα είναι το ίδιο. Τι, θα φωνάξει και μετά δεν θα του περάσει. Σταμάτα, μωρή χαζή. Λες αηδίες, γρούλωνες και το μάτι. Ρε Παρθένα, γιατί, τι διαφορά έχει αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά δεν έρχεται μόνος του. Φέρνει μαζί του και το φίλο του, το Λάζαρο τον Γκιουλμπασανίδη. Ποιον? Το Γκιουλμπασανίδη, ωραίο όνομα, έτσι το λες και γεμίζει ο στόμα σου. Αχ, καημένη Παρθένα, τώρα κατάλαβα αμαρτίες που πληρώνεις κι εσύ. Ρε, πείτε μου κι εμένα τι συμβαίνει. Παιδί μου, αυτός ο Γκιουλμπασανίδης είναι ένας φίλος του Χάμπου από το Κυλκής. Δεν είναι από το Κυλκής, Αντωνία, από τη Γερακαρού είναι. Ναι, άμα είναι από τη Γερακαρού, τότε αλλάζει. Αυτός λοιπόν ο Λάζαρος ήθελε την Παρθένα παλιά. Ναι, με ήθελε παλιά και τώρα το θυμήθηκε και πάλι με θέλει. Ε, ας σε θέλει, σε να τι σε κόφτη, έχεις εσύ τον Αντωνάκη σου καλά. Τι σε νοιάζει να για αυτό το Λάζαρο? Ναι, εγώ χωρίς τον Αντωνάκη μου δεν κάνω με κανένα, δεν τον αλλάζω εγώ τον Αντωνάκη μου. Αλλά αυτός ο Χάμπος ο αδερφός μου θέλει να με δώσει το Λάζαρο το φίλο. Και εγώ στο πρωί νουνίζω. Το κεφάλι μου θα σπαντοδευτά. Βρε Παρθένα μου, μη στεναχωριέσαι, το θεφτάς και το θεφτάς. Μια χαρά θεφτάς, θα τον πιάσει το Χάμπο και θα του πεις Χάμπο, έλα εδώ, πάρε αυτή τη Γκιουλμπαχάρ τη γλυκιά που έφερες μαζί σου. Γκιουλμπασανίδη είσαι, είπα τον λένε. Τέλος πάντων, αυτό που έφερε, πάρ τον λοιπόν αγόρι μου και πήγαινε στο καλό από εκεί που ήρθες, γιατί εγώ τον άντρα που θα παντρευτώ θα τον διαλέξω μόνη μου, τον έχω βρει ήδη, τον λένε Αντώνη, είναι πέδαρος και αγαπιόμαστε τρελά. Αυτό θα του πεις. Ναι, και εγώ συμφωνώ απολύτως με την Νατάσα.
Τα σεζάντινε κι εσύ. Κι εσύ, Μαρία, δεν τρέπεσαι να λες συμφωνώ απολύτως. Άμα μάθει ο Χάμπον ότι εγώ βρήκα μόνη μου άντρα και θα αντρίζω, θα σκοτώνε, θα φουρκίζνε, θα χάνε. Ναι, τώρα εγώ, αν και δεν τα κατάλαβα καλά όλα αυτά που είπες, γιατί τα είπες η αρχαΐζουσα καθαρεύουσα, το έχω πιάσει μέσα σ' άκρα εγώ τώρα το ρεζουμένο. Ίσως ότι θα σε πιάσει ο Χάμπον αν τα κάνεις όλα αυτά, θα σε πνίξει, θα σε σφάξει και τέτοια κουλά. Τίποτα καλά θα κάνει. Σιγά, πού ζούμε, στο τέλος του 20ου αιώνα ζούμε, σιγά. Θα σου επιβάλλει ο αδελφός ποιον θα πάρεις αμάπια. Δεν το ξέρεις εσύ να τάσα το Χάμπο, γι' αυτό τα λες αυτά. Βρε Παρθένα μου, σύνελθε, μη στεναχωριέσαι. Βρε εσύ, το ξέρεις ότι πριν 2.500 χρόνια, όχι τώρα καλέ που είναι απελευθερωμένος ο κόσμος, η Αντιγόνη αντιστάθηκε στο θείο της που ήταν βασιλιάς, όχι η αγρότησα το Χάμπο, ύψωσε το ανάστημά της και πήγε ενάντια στους νόμους λέγοντας όχι στην καταπίεση και τον εξαφτελισμό. Νατάσα. Παραλογίζεσαι, κούκλα μου. Όχι, όχι, Αντωνία, πάρα πολύ μ' αρέσαν αυτά που είπε η Νατάσα. Ύψωσε το ανάστημά της, ναι. Φυσικά, Παρθένα μου, ύψωσε το ανάστημά της και τελικά έκανε αυτό που την πρόσταζε η καρδιά της. Νατάσα, το δικό μου το ανάστημα κάνει γιατί εγώ πολλά ψηλέσα δεν είμαι. Παρθένα μου, μεταφορικά εννοεί η Νατάσα το ανάστημά της, κατάλαβες. Άμα είναι μεταφορικά, τότε εντάξει, γιατί εγώ έχω πιο καλό ανάστημα από αυτή την, πως την είπατε, την Αντιγόνη. Λοιπόν, κορίτσια, θέλω το λόγο μισό λεπτό, μπορώ, μπορώ. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση, γιατί ο εγκέφαλός μου έχει συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες μαζεμένες και χρειάζομαι λίγο χρόνο να τις επεξεργαστώ. Μπορώ, μπορώ. Μίλα, μωρή, πες αυτά που θες και άσε τα κουλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αύριο το πρωί έρχεται από το Κιλκής ο Χάμπος ο Σταμπασίδης, αδερφός της Παρθένας και ξάδερφος δικός μου. Ναι, ναι. Μαζί του λοιπόν αυτός ο Χάμπος φέρνει τον φίλο του Λάζαρο Γκιούλ Βασανίδη, τον οποίο θέλει να προξενέψει στην Παρθένα. Ναι, ναι. Όχι, όχι, Αντωνία. Εγώ τον και θέλω τον και θέλω τον. Συνεχίζω. Λοιπόν, κορίτσια, εμείς για τα γόρια της παρέας μας έχουμε πει, αν θυμάστε, ότι είναι κάπως... Πώς να το πω... Ναι, φέρνουνε λίγο σε Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όχι, για το Στέλιο μου δεν ξέρω τι φέρνει σε Αλίκη Βουγιουκλάκη. Για το Στέλιο σου νομίζω ότι φέρνει σε Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Λοιπόν, ησυχία, συνεχίζω. Εμείς τώρα πρέπει να ξανακάνουμε τα αγόρια μας και τον Αντώνη αγόρια, γιατί αλλιώς ο Χάμπος θα δώσει την Παρθένα σε αυτόν τον Γκιούλ Βασανίδη. Ναι, ναι. Όχι, όχι, Αντωνία. Εγώ τον είπα σε κυθέλα τον κυθέλα. Σταμάτα λοιπόν, ρε Παρθένα, και εσύ. Λοιπόν, κορίτσια, μην χάνουμε καθόλου χρόνο. Μην καθόμαστε ούτε στιγμή. Εσύ, Μαρία, θα πει στο Στέλιο να ειδοποιήσει το Μάκη. Εσύ, Παρθένα, θα πει στον Αντώνη να έρθει εδώ το βράδυ. Τον θέλω, θα του μιλήσω εγώ. Θα ειδοποιήσουμε και το Βασίλη, θα του εξηγήσουμε. Κι όλα μια χαρά. Όλα ωραία. Καμιά απορία. Λοιπόν. Τι λοιπόν, ρε Μαρία, δεν έχει λοιπόν. Α, δεν καταλαβαίνει, παιδί μου, έρχεται ο Χάμπος, σου λέω. Αυτό το άκουσα, ρε Μαρία, εγώ τι θες να κάνω. Θέλω να πιάσεις το Μάκη και να του μιλήσεις. Και τι να του πω. Καλέ, ξέχασες τι είχαμε πει στο Χάμπο για τα παιδιά. Ώστε έτσι, ε. Βέβαια, βέβαια. Και με τις γυναίκες δεν κάνει τίποτα. Ό,τι αισθάνεσαι, Χάμπο, με εσύ όταν αγκαλιάζει έναν άντρα, το ίδιο αισθάνεται και ο Αντώνης όταν αγκαλιάζει μια γυναίκα. Εγώ δεν αγκαλιάζω άντρες. Φιλικά, βρε Χάμπο, φιλικά. Ώστε γουζλάρα γασε, ναι. Δεν του φαίνεται όμως. Πώς τη λένε την αδερφή Ποντιακά, γουζλάραγα. Σκάσε, σκάσε. Και δεν μου λέτε εσείς. Γιατί κάνετε παρέα με τέτοιους, μου λέτε. Ε? Πού τον βρήκατε αυτόν. Τα έχει με ένα φίλο μας. Ποιο φίλο σας. Το Μάκη. Σιγά μωρή, θα γίνομαι κόλλος, σκάσε. Θυμήθηκες τώρα. Πώς το είχα ξεχάσει, ρε παιδί μου, εγώ αυτό το πράγμα. Και τι είπες πως θέλεις να κάνω? Τώρα που θα έρθει ο Μάκης να τον πιάσεις, να του μιλήσεις και να του εξηγήσεις. Και γιατί δεν τον πιάνεις εσύ? Α, δεν μπορώ, είναι αντρικά θέματα αυτά. Α, ναι, αντρικά, πολύ αντρικά. Πήγατε, μας βγάλατε όλους τους αδερφές και τώρα είναι αντρικά θέματα. Πρώτον, δεν ήταν δική μου ιδέα αυτή, ήταν της Μαράγδας. Και δεύτερον, δεν σας βγάλαμε όλους τους αδερφές. Εσένα σε νομίζει για κανονικό. Όχι με νομίζει, Μαρία μου, όχι με νομίζει, Μαρία μου. Είμαι. Λοιπόν, θα του μιλήσεις. Θα δω. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Ο Μάκης, ρε. Ήρθε ο Μάκης, έλα Μάκη μου, έλα γόρι μου, κάθισε. Να σου φτιάξω εγώ καφεδάκι. Όχι, όχι, θέλω, ευχαριστώ. Μαρία, τι έγινε, προς τι τόση καλοσύνη και περιποίηση? Γιατί, βρε, κάθε φορά που έρχεσαι εγώ δεν σε περιποιούμε. Ναι, βέβαια, δεν λέω. Λοιπόν, ξέρεις τι συμβαίνει, Στέλιο. Η πρώτη περίοδος της μητρότητας χαρακτηρίζεται από μια γλυκύτητα, μια αγάπη. Βέβαια, βέβαια, το έχω διαβάσει, τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Τα έχω διαβάσει σε πολλά βιβλία. Αυτό που με εντυπωσιάζει εσένα, ρε Μάκη μου, είναι που τα ξέρεις όλα, ε. Τι σε εσύ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εγώ τώρα πάω μέσα να ταΐσω, να κοιμήσω το παιδί και εσείς πείτε τα, πείτε τα. Θα τα πούμε, Μαρία μου, γιατί δεν τα πούμε. Λοιπόν, που λες, Μάκη. Πολλά τυχές, είμαι ευγενία, πολλά τυχές. Αφού λ
νιώσα τόσα ώρα σε Βιέννια. Θα έρθε ο Γάμπορ με τον φίλο να τεκίνω τον Ταγκαλάκη τον Λάζαρο. Ναι, ναι, να δείγω με λόγο. Ευγενία. Ευγενία, μη με σπάρεις τα νεύρα, σε είπα χίλιες φορές. Η κοσάρα από εσένα πιο πολύ μυαλό έχει. Άντε, άντε σε κλείνω τώρα. Σε κλείνω. Αλλά εγώ ξέρω το θαυτό. Ξέρω το θαυτό, εγώ θαυτό. Ότι επίκαινε Αντιγόνη στο θείο να τις θαυτάω εγώ. Άντε σε κλείνω τώρα. Σε κλείνω, Ευγενία. Θέλω να πάρω τον Αντωνάκη μου. Θέλω να συνεννοηθούμε να έρθει εδώ να γνωσεύομαι. Άντε, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι απαράδεκτο και προσβλητικό. Σιγά ρε Μάκη με τις υπερβολές σου. Απαράδεκτο και προσβλητικό. Η Σμαράγδα το σκέφτηκε, του είπε. Τόσο τη κόβει, τόσο λέει. Τι να κάνουμε. Μα να με βάλετε να έχω δεσμό με τον Αντώνη. Δεν σ' αρέσει ο Αντώνης. Πες μου ρε Μάκη, ποιος αρέσει, να σου τα φτιάξω αμέσως. Στέλιο. Στέλιο, σταμάτα να κάνεις πλάκα και από πάνω, εντάξει. Πες μου, μοιάζω ακόμα μου φιλόφιλος. Όχι, πες μου, μοιάζω. Για κάνε μια στροφή. Άντε ρε ηλίθιε. Έλα ρε Μάκη που αμέσως το πήρες πατριωτικά. Αφού είπαμε ο σκοπός, αγιάζει τα μέσα. Λοιπόν, έχει υπόψη σου έτσι και τύχει να δει το Χάμπο ότι του έχουμε πει το και το. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, μεγάλη χάρη σας τώρα, πολύ μεγάλη χάρη σας. Μπράβο ρε Μάκη. Μπράβο ρε Μάκη. Τώρα καταλαβαίνω. Τώρα καταλαβαίνω γιατί όταν με έβλεπε με φοβόταν. Εσύ παπίος είσαι, ε. Εγώ είμαι ο Μάκης. Ο Μάκης. Ναι, είμαι φίλος των κοριτσιών. Εσύ ποιος είσαι? Ο Χάμπον. Ο αδελφός του Παρθένας. Α, ο Χάμπος, δεν μου έχει μιλήσει Παρθένα για σένα. Εκεί που είσαι μείνε, ε. Α. Και τι σου είπε η Παρθένα για μένα? Τίποτα, ότι έχει έναν αδελφό στο Κιλκής, αυτά. Αυτά. Και εδώ τώρα τι θέλεις? Την Παρθένα θέλω, δεν είναι εδώ. Όχι, δεν είναι. Ωραία, να κάτσουμε, την περιμένω. Όχι, να μην κάτσεις, να φύγεις. Φύγε, είπα. Συγγνώμη για την ενόχληση, χάρηκα. Εχάρα. Ναι, γέλα. Γέλα τώρα. Ωραία τα καταφέρατε με τις βλακίες σας. Έλα ρε Μάκη, πώς κάνεις έτσι, αφού είπαμε για την Παρθένα το κάνουμε. Τέλος πάντων, μεγάλη χάρη της σκεφτηνής. Τον Αντώνη τον βρήκατε, του εξηγήσατε? Αχ, έλα Αντωνάκη μου, πέρασε, κάθισε. Αντωνία, έρθεν Αντωνία, έρθεν Αντωνία. Παρθένα, μη φωνάζεις. Νύχτα είναι. Τι τη θες την Αντωνία? Σε θέλει Αντωνάκη μου η Αντωνία για να μιλήσετε. Και με φώναξες βρε πουλάκι μου στα άγρια μεσάνυχτα για να μιλήσω με την Αντωνία? 10:30 είναι. Το ξέρεις. Εγώ κανονικά πρέπει να είμαι στο κρεβάτι τέτοια ώρα. Αντωνάκη με είπε ότι είναι ανάγκη να μιλήσετε γι' αυτό. Είναι ανάγκη να μιλήσω με την Αντωνία, γι' αυτό με έφερες. Κρίμα. Και εγώ νόμιζα ότι θα ήθελες να κοιμηθούμε μαζί, ότι με είχες ανάγκη. Αντωνάκη μου, και αυτό θα γίνει όταν θα με γυρίψει από τον αδερφό μου. Είπαμε, τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα, Αντωνάκη, πάρα πολύ αργά είναι. Μέχρι τότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Τι να σου πω, βρε παιδί μου. Πες μου, πότε θες να έρθω? Αύριο. Αύριο? Γιατί, Αντωνάκη μου, τι έχει το αύριο? Μέρα του Θεού είναι. Ρε Παρθένα μου, μέρα του Θεού είναι, αλλά δεν ξέρω. Λίγο γρήγορα δεν είναι? Αντωνάκη μου, μήπως δεν με θέλεις, μήπως δεν με θέλεις. Άμα είναι έτσι, να με το πεις, Αντωνάκη μου, να πάω να κλειστώ σε μοναστήρι. Να πάω την Παναγία την Φαρμακολήτρια, θα πάω εγώ και δεν γίνεται. Τι έγινε, Παρθένα, τι έγινε? Τι της είπες, βρε? Τι της είπες και της στενοχώρησες? Αντωνία μου, δεν θέλει να με γυρέψει αύριο. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, Παρθένα, έλα, εσύ πήγαινε κάτω να κάνεις παρέα στο Βασίλη και στη Σμαράγδα και εγώ θα μιλήσω με τον Αντώνη λίγο, ξέρεις, έτσι, ξέρεις. Περίμενε εδώ, βρε εσύ, εντάξει. Ηγουμένη θα γίνω, Αντωνίτσα, είδες τι ωραία που το έκανε. Εσύ στενό πάνε το μαύρο, εσύ στενό πάνε. Πάλι καλά που το καταλάβατε, μας κάνατε ρεζίλι. Κοντζά μαντράχαλο, με βάλατε και έκανα τη μάγια μελάκια. Δεν πειράζει, τώρα θα αποκατασταθείτε. Και να θέλατε, εγώ δεύτερη φορά δεν σας έκανα το χατήρι. Πάντως να σου πω, τώρα που το θυμάμαι, μια χαρά τον έπαιξε στο ρόλο. Τύφλα να έρθει ο παράβα στο Φίφι. Κορίτσια, να σας πω, πού έχετε βάλει σερβιέτες, γιατί. Γεια σου, Παρθενάκα μου, τι κάνεις? Βασίλη, σταμάτατε, γυναικοτάκους. Δεν μπορώ να τα σταματήσω, Παρθένα μου, δεν μπορώ να τα σταματήσω. Είναι από μέσα μου, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Και εσύ, σταμάτα, βρε! Παρθένα, κάτι σε ήθελα. Α, ναι, το θυμήθηκα. Θέλω να μου δανείσεις το μανό σου για απόψε, γιατί θέλω να βάψω τα νύχια μου. Σμαραγδία, πολύ σοβαρά πήρε αυτό το ρόλο του. Βασιλάκη, σταμάτα, γιατί θα σου κολλήσουν αυτά τα γυναικοτά και μετά δεν θα μπορείς να θεραπευτείς, πουλάκι μου. Ναι. Τι γελάτε έτσι, εσείς καλά, έκαναν κόλλο ξεβράκο, το βλέπετε? Αλλώστηνα την πέτρα του σκανδάλου. Ποιος τη χάρη μου, Παρθενόπη μου, δυο σε ζητάνε. Καλή, ποια είσαι, καλή Μαρία, Μπενταγιώτσα, και σφάζετε τα παλικάρια στην ποδιά σου, ε? Αν δεν βρεσταματήσετε, ξέρετε τι αγωνία έχω εγώ, τι θα γίνει. Άρα και θα καταφέρει η Αντωνίτσα να του τα εξηγήσει του Αντωνάκη μου, γιατί αυτός τέτοια πράγματα δεν τα καταλαβαίνει.
Αχ, βρε Αντώνη, δεν καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις. Αφού σου είπα, αυτό το κατσικάκι ήταν πιο πεταχτό από τα άλλα. Εντάξει, βρε Αντωνία, όλα τα κατσικάκια πεταχτά είναι. Ναι, πεταχτά. Αλλά ενώ τα άλλα πήγαιναν, ας πούμε, κάπως έτσι, αυτό πήγαινε κάπως έτσι. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Αφού κατάλαβες, σε ρωτάω λοιπόν. Τα 6 κατσικάκια που πήγαιναν κανονικά, ο Λύκος τα έφαγε. Αυτό το κατσικάκι που πήγαινε έτσι, ο κακός ο Λύκος που ήταν και πάρα πολύ άντρας, τι το έκανε, Αντώνη μου, τι το έκανε, για σκέψου, για σκέψου. Μη μου πεις, Αντωνία. Βέβαια, βρε Αντώνη μου, βέβαια. Και από τότε αυτό το κατσικάκι έγινε ένα γκέι κατσικάκι, κατάλαβες. Και δεν μου λες, τι θα του πούμε του Χάμπου, πώς γίναμε κανονικοί? Τα έχω σκεφτεί όλα. Θα του πούμε ότι πήρατε ένα ειδικό χάπι που μας φέραν από την Ταϊλάνδη και ήρθατε στα ίσα σας. Σιγά, σιγά μην το χάψει. Θα το χάψει, θα το χάψει. Μη σε απασχολεί αυτό, ας το πάνω μου. Εγώ πάντως ενημερώνω, μη συναντηθείτε και σε ρωτήσει και γίνει κανένα μπέρδεμα. Πάντως να το πείτε έτσι, δεν θέλω εγώ να με νομίζει για τέτοιο. Ο Αρχιδιάδης με τον Κρατισθένη, ο Δάμων με το Φιντία, ο Αχιλλέας με τον Πάτροκλο. Τόση πολύ, Πάρα πολύ, παιδί μου. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια ζευγάρια. Γεμάτη είναι. Τι άδεια. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε κι εμείς να πούμε στο Χάμπο ότι εσύ με το Μάκη ξέρεις. Ναι, αλλά δεν κάνετε καθόλου καλά όμως, Αντωνία. Και τι ήθελες να κάνουμε, Αντώνη, να αφήσουμε το Χάμπο να σε σφάξει? Θα με σφαζέ. Φέκες καλέ, θα σέκοβε. Δεν το ξέρεις, μου φαίνεται καλά το Χάμπο. Και τώρα? Τώρα θα πούμε ότι δερεπεύτηκες. Ότι σε πήγαμε στην Τίνο, ότι έγινες καλά. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα πούμε. Τι να κάνω, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Όχι, βέβαια. Και λες να έρθω αύριο να τη ζητήσω, Δεν το συζητώ. Θα έχουμε προετοιμάσει κι εμείς καταλήλω στο Χάμπο. Θα έρθεις μετά κι εσύ με τις ανθοδέσμες σου, τα δαχτυλίδια σου, να δώσετε επιτέλους λόγο να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Α, αυτή η ιστορία θέλω να πω. Αντωνίτσα, το νου σου στην ώρα, τι ώρα είναι? Σταμάτα, βρε Παρθένα μου, πια τι ώρα είναι και τι ώρα είναι. Κάθε 5 λεπτά ρωτάς τι ώρα είναι, αμάν πια. Ρωτάς εσύ, δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ έχω μεγάλη αγωνία. Ουφ. Και σταμάτα να φυσάς και να ξεφυσάς συνέχεια. Αντωνία, πες και εσύ κάτι, αμάν πια. Ναι, βρε Παρθένα μου, ναι, σήμερα κάνεις έτσι που θα έρθει να συζητήσει τα γόρη σου, η αγάπη σου. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, βρε, παντρεύεσαι εσύ, ποιος τη χάρη σου? Ναι, βρε Μαρία μου, αλλά αυτός ο Χάμπον, ξέρεις τι ζαντός είναι, μπορεί να μην τον θέλει τον Αντωνάκη μου. Σιγά καλά, με το πάρουμε και την άδεια και να σας πω κάτι, κορίτσια, για μένα ο Χάμπος είναι μια χαρά παιδί. Εσύ μας έχεις προκαταλάβει και μας πανικοβάλεις. Ναι. Έλα, Χάμπο. Πού είσαι, παιδί μου? Στο καά. Σταμάτα, βρε Παρθένα, σταμάτα, σου λέω. Μια χαρά είναι ο Χάμπος, αφού μου μιλάει. Ναι, η Παρθένα ήταν, βέβαια. Ανησύχησε. Βέβαια, σ' αγαπάει. Ναι, τι μου έλεγες για το Λάζαρο? Πω, πω. Καλά, να σε περιμένουμε το βράδυ. Ναι, έλα, γεια σου. Τι έγινε, βρε Αντωνία, ποιος είναι στο ΚΑΤ? Κορίτσια, ο γαμπρός. Ποιος, ο Λάζαρος? Ναι, ναι, έπεσε και χτύπησε. Α, τον κακομύρι πολύ χτύπησε. Δεν ξέρω, στον Κηφισό, ξέρεις, πήγαινε να κατέβει από το λεωφορείο, πάτησε τα κορδόνια του και γκρεμοτσακίστηκε. Πάτησε τα κορδόνια του και γκρεμοτσακίστηκε. Δεν μου λέτε, παιδιά, αυτός ο Γκιουλμπασανίδης, είπαμε τον λένε. Πατριώτησες, είναι Πόντιος. Φαντάζομαι η Παρθένα θα καταστενοχωρήθηκε. Καλέ, μόνο η Παρθένα, εγώ δεν μιλιόμουνα. Η Αντωνία έβαλε τα κλάματα σε γυναίκα που της δίναμε θέρα για να συνέλθει. Τέτοια στεναχώρια. Να τάσω ντροπή τώρα, παιδιά. Δεν κάνει να γελάμε με τον πόνο του άλλου. Ναι, αλλά με το πες τελικά το γλωσσοφάγατε το παλικάρι. Τι ματί, Βασίλη, αγόρι μου. Να θυμηθείς να σου κρεμάσω λίγο σκορδάκι για να μην σε πιάνει το μάτι και μου πάθει τίποτα. Ναι, και έτσι ψηλός που είναι και αδύνατος σαν μακαρόνι, αν εκτός από σκόρδο βάλεις και λίγη ντομάτα, θα γίνει αλαραμπιάτα. Σιγά ρε Μάκη, σιγά, θα πάθεις τίποτα, αγόρι. Σκάσε ρε ηλίθιε, μόνο σου γελάς. Γιατί ρε παιδιά, για αστείο δεν το είπαμε, Νατάσα, για να γελάσουμε, δεν το πες. Ναι, αγόρι μου, ναι, γνώμη παλικάρι, εσύ και αστείο το πας, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, παιδί μου, από χιούμορας τους. Δεν μου λέτε εσείς ίδιο δεν έρχεστε μέσα να βοηθήσετε, άντε κακομαθημένες μουλάρες. Τέλειο, Βασίλη, σας φωνάζουν μέσα για τις δουλειές. Άστο καλύτερα, Νατάσα μου, δεν πιάνει. Πάμε μέσα γιατί ποιος τις ακούει τις άλλες. Πόρτα! Πόρτα. Δεν μπορείς να πας να ανοίξεις. Πόρτα. Σου πέσουν τα χέρια.
Άργησα, δεν άργησα. Όχι, Αντωνάκη μου, δεν άργησες. Φέρνα, έλα, κάτσε να τα πούμε. Εγώ θα πάω μια στιγμή να δω το γιο μου τι κάνει και έρχομαι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά, Αντώνη. Η Παρθένα που είναι? Μέσα στην κουζίνα με τις άλλες ετοιμάζουν. Ο Χάμπος δεν ήρθε ακόμα, ε. Όπου να είναι, θα έρθει κι αυτός. Αχ, Αντωνάκη μου, ήρθες! Ήρθα, Παρθένα μου. Αντωνάκη μου, εσύ. Αντωνάκη μου, κάτι θέλω να σε πω, αλλά είναι μπροστά τα παιδιά και ντρέπομαι. Έλα ρε Παρθένα τώρα, τι είναι αυτά που λες ξένοι είμαστε? Ναι καλά λες Βασίλη μου, ξένοι δεν είμαστε. Αντωνάκη, τώρα που θα με ζητήσεις από το Χάμπο, εγώ πρίκα έχω, αλλά εσύ θα κάνεις πως δεν ξέρεις τίποτα και θα πεις εγώ την Παρθένα, τη θέλω και επειδή την αγαπάω θα την πάρω έτσι όπως είναι με το βρακί που φοράει και την παίρνω για αυτό που είναι και όχι για τα λεφτά της. Έννοια σου Παρθένα μου και αυτό θα του έλεγα και χωρίς να μου το έλεγες. Λέβαια, κατσίες, για βρήμ. Και κάτι άλλο, Αντωνάκη μου, θέλω. Να μην καταλάβει ο Χάμπος ότι με ξέρεις καλά, Αντωνάκη μου. Εσύ από απόσταση με ξέρεις, ναι. Ψέματα είναι, Παρθένα. Από απόσταση, δεν σε ξέρω. Αντωνάκη, γιατί είσαι ψευτές. Τι είναι ο Αντωνάκης, Παρθένα? Ψευτές είναι, Βασίλη μου, πολύ ψευτές είναι και πολλά ψέματα λέει. Βρε, Αντωνάκη. Άντε τώρα, γιατί είναι και τα παιδιά μπροστά και ντρέπομαι. Εσύ καλά με ξέρεις και όχι από απόσταση, εμένα να ακούτε. Καλά, είχα την Παρθένα δίπλα μου. Άστε έτσι, Αντώνη. Έχετε προχωρήσει με την Παρθένα και μας το παίζεις θερημένος και αδικημένος. Σίγανο παπαδιά. Όχι, παιδιά. Εμένα την Παρθένα μόνο αντιφυλίσσω με έχει αφήσει. Τέλος πάντων, Αντώνη μου, κάτι είναι και αυτό. Βέβαια. Αντώνη, τα μάθεις ότι είπανε στο Χάμπο ότι τα έχουμε μεταξύ μας. Τα μάθα, παιδιά, και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Αλλά αφού ήταν για το καλό της Παρθένας, κομμάτια να γίνει. Πάλι καλά που εσάς σας βάλανε ότι έχετε δεσμό μεταξύ σας εμένα που με βάλανε μόνο κέριμο σαν την καλαμιά στον κάμπο. Έλα, γόρι μου, μη στεναχωριέσαι. Κάποιος θα βρεθεί και για σένα. Αχ, ναι. Παιδιά, φανταστείτε, λέει, να μην πούνε στο Χάμπο την αλήθεια για να είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε τις αδερφές και να αρχίσουμε τα κουνήματα. Πρέπει να κάνουμε πρόβα όμως. Άντρα, καθείς, βρε, ανάγωγε. Εγώ, μωρή, ή ο άντρας σου, Αντώνης. Αντώνη μου, όρμα του είπα, ανάγωγε, παλιά αδερφή. Κοιτάξτε, μωρή, ένα ζευγάρι, μωρή, θα ξεράσω, μωρή. Θα κάνω το ταξί. Θα στο φέρω στο κεφάλι. Βρε, εγώ με πλατέ ξύλινα. Κοντά τύχη άνθρωπο! Μουσλάρα γάδες! Ξαμαδάιστουνε! Χάμπο!